Αντίστροφα μετρά πλέον, ο χρόνος για την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος της Α2 εθνικής κατηγορίας στο μπάσκετ Αδρών, στο οποίο συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Καστοριά, με πολλά νέα πρόσωπα στο ρόστερ της, το οποίο έχει αλλάξει άρδινα, αλλά και νέο πρόσωπο στον πάγκο της, τον Νίκο Καραγιάννη. Οι Καστοριανοί ξεκινούν και φέτος το ταξίδι τους με πολλές φιλοδοξίες και όνειρα για κάτι καλύτερο από την περσινή χρονιά, η οποία σίγουρα θεωρείται επιτυχημένη. Οι βάσεις έχουν ήδη μπει. 2 μήνες έντονης προετοιμασίας με πάρα πολύ σκληρή δουλειά, η οποία συνεχίζεται. Η ομάδα της Καστοριάς έφτασε σε ένα στάδιο ετοιμότητας για τις επίσημες υποχρεώσεις της, αρχής γενομένης από την πρεμιέρα που είναι το Σάββατο εντός έδρας με την νεοφώτιστη ομάδα του Χαρή Λαουτρικούπη. Τόσο ο κόουτς Νίκος Καραγιάννης όσο και ο αρχηγός της ομάδος Δημήτρης Δαραβίγκας δήλωσαν πανέτοιμοι για το παιχνίδι του Σαββάτου με την ομάδα του Γιάννη Δημητριάδη. Η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά στην προετοιμασία. Είμαστε πανέτοιμοι. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα όπως το θέλουμε νικηφόρα. Θέλουμε τον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο, να δει την καινούργια ομάδα της Καστοριάς. Μία ομάδα που υποσχόμαστε θα τα δίνει όλα σε κάθε αγωνιστική. Μία ομάδα που θα παλεύει κάθε μάτς. Οι πρεμιέρες είναι αυτές που είναι πάντα κρύβουν παγίδες. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπολογίσουμε περισσότερο. Σίγουρα, οι πρεμιέρες είναι δύσκολες, είτε παίζεις εντός είτε παίζεις εκτός. Εμείς έχουμε δουλέψει στο ψυχολογικό κομμάτι ώστε να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία μες στον αγώνα. Νομίζω ότι το Μεσολόγγι είναι μια επικίνδυνη ομάδα με έμπειρους παίχτες, με παιδιά που έχουν παίξει πολλά χρόνια και στην Α2 και στην Α1, αλλά εμείς είμαστε μια καινούργια ομάδα και θέλουμε όσο τίποτα άλλο την πρώτη μας νίκη. Είμαστε πολύ καλά, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, με πολλή συγκέντρωση και με πολλή όρεξη για δουλειά και ευελπιστούμε να πάνε όλα όπως επιθυμούμε. Ο Χαρίλας Τρικούπης είπα και στον coach λίγο πριν ότι είναι μια ομάδα που ανήλθε φέτος στην Α2 εθνική κατηγορία. Ωστόσο όμως υπάρχει ένα κοινό σε αυτή την ομάδα. Γιάννης Δημητριάδης, ένας άνθρωπος της Καστοριάς που γνωρίζει το μπάσκετ εδώ της περιοχής μας. Εντάξει, η ομάδα του Μεσολογγίου είναι μια νεοφώτιστη ομάδα. Παρ' όλα αυτά αποτελείται από κάποιους πολύ καλούς παίχτες και όπως κάθε παιχνίδι, έτσι και αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Όσο μάλλον που είναι και πρεμιέρα. Και κάθε πρεμιέρα κρύβει και κάποιες εκπλήξεις. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε δουλέψει. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για να πετύχουμε το πλάνο που μας έχουν πει οι προπονητές μας. Ο αρχηγός της Καστοριάς, Δημήτρης Δαραβίγκας, προσκάλεσε το φίλαθλο κοινό να ενισχύσει την ομάδα όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια, αφού αποτέλεσε τον έκτο παίκτη. Ναι, υπάρχουν πολλές αλλαγές στην ομάδα και στο προπονητικό team και στο αγωνιστικό roster. Η ομάδα έχει στελεχωθεί με πολύ καλά παιδιά, με κάποιους έμπειρους και με κάποιους νέους που έχουν πολύ όρεξη για δουλειά. Έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει ένα πολύ καλό κλίμα και δουλεύουμε πάρα πολύ. Θέλουμε τον κόσμο στο πλάι μας, όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, πόσο μάλλον φέτος που ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια με νεανικά παιδιά και ευελπιστούμε τον μπάσκετ που θα παίξουμε να είναι πολύ ελκυστικό ώστε να τον κρατήσουμε κοντά μας. Η προετοιμασία για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Χαρή Λαουτρικούπη ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή του, όπως και ο νεοαποκτηθής Γιούστας Φερμανβίτσιους. Ο Λιθουανός έχει ήδη περάσει από ντόπινγκ κοντρόλ στην Αθήνα και βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Ναι. Πώς μπορεί να βοηθήσει ο καινούργιος που ήρθε? Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Η φυγή του πρώτου ξένου του Ντομίνικας ήταν επιλογή δική μου. Γιατί δεν μας τέλειαζε στα αγωνιστικά μας κριτήρια που θέλαμε. Ο δεύτερος ο ξένος, ο Λευκορώσος, ήταν ένα παιδί πολύ έμπειρος, εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει από το σύλλογο λέγοντας ότι έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα και ευτυχώς κινηθήκαμε γρήγορα. Σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ η διοίκηση με τις ενέργειες ώστε να έχουμε άμεσα αντικαταστάτη. Είναι ο Τζούστας Φορμαναβίτσιος, ένα παιδί νέο με όρεξη για διάκριση. Το Σάββατο θα είναι στη διάθεσή σας? Θα είναι. Ο πρώτος αγώνας του φετινού πρωταθλήματος μεταξύ της Καστοριάς και του Χαρή Λαουτρικούπη θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Διαμαντίδης.